Άρα ήταν πάντοτε η Ευρώπη τεχνοκρατική σε πολύ μεγάλο βαθμό και μετά το Μάστριχτ ακόμα περισσότερο. Στην υλοποίηση της ΟΝΕ και μετά, σε όλους τους τομείς, από τον περιβαλλοντικό και τι θα μπορούσαν τα αυτοκίνητα να έχουν σαν εκπομπές καυσαερίων, μέχρι την τεχνικότητα του τραπεζικού συστήματος, χτίστηκε ένας βαρύς μηχανισμός. Ειδικά μετά την πλήρη επικράτηση της παγκοσμιοποίησης, έχει να αντιμετωπίσει πολύ μεγάλους ανταγωνιστές, ένα διεθνή ανταγωνισμό ο οποίος είναι πολύ σκληρός και ο οποίος είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί με τα εργαλεία τα οποία είχαμε, ας πούμε, στις αρχές της δεκαετίας του 90. Είναι λοιπόν αναμενόμενο, δεν πρέπει να μας εκπλήσει. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα πρέπει να ξανασκεφτούμε κάποια πράγματα ίσως και από την αρχή. It's based on the values dear to us of democracy, individual liberties and human rights. Όσο τα πράγματα ομαλοποιούνταν και όσο η διεθνής πραγματικότητα, η περιλάλλητη παγκοσμιοποίηση, έδινε στην οικονομία περισσότερο ρόλο, τόσο άρχισαν οι Βρυξέλλες να θυμίζουν την Ουάσιγκτον. Δηλαδή, να έχουν λομπίστες επαγγελματίες ουσιώδεις που ξέραν τις διαδικασίες και τις αποφάσεις που είχαν ληφθεί, έτσι, ξέραν τους νόμους, τις οδηγίες κοινοτικές, πολύ καλύτερα και από αυτούς που τις νομοθετούσαν. Δεν έχω ακόμα καταλήξει για το αν αυτό, σε ποιο επίπεδο θα μιλήσουμε γι' αυτό. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι αν παρακάνουμε δημοκρατική την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις διαδικασίες, τότε πρέπει να συμβαστούμε με την ιδέα ότι δεν θα έχουμε Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το τεράστιο πράγμα με πάρα πολύ δημοκρατία μέσα του. Αυτό είναι ένα ερώτημα που αφορά αυτό το επίπεδο. Επειδή οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται σε κοντινή πλέον κλίμακα προς τον πολίτη ενός κράτους για να είναι ελέγξιμες και μεταφέρονται σε υπερκρατικές οντότητες, άρα οι επιμέρους πολίτες τις προσλαμβάνουν ως αποφάσεις δεσμευτικές μεν, στη λήψη των οποίων όμως έχουν πολύ απομακρυσμένο και έμεσο λόγο, τους έχει κάνει να έχουν απαξιώσει την ιδέα του δημοκρατικού πολιτεύματος. Από την άλλη μεριά, ένα περισσότερο πολιτικό ή φιλοσοφικό ερώτημα είναι αν θέλουμε μη δημοκρατικούς θεσμούς τόσο κοντά μας και να παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο για τη ζωή μας. Ο Ζαν-Ζακ Ρουσό έλεγε: La souveraineté ne se délègue pas. Η κυριαρχία δεν εκχωρείται. Η διαμεσολάβηση τόσων οργάνων, τεχνοκρατών, εξειδικευμένων κτλ. Δημιουργεί την αίσθηση στους πολίτες ότι κάποιος ανεξέλεγκτος δημοκρατικά παράγοντας ή θεσμός έχει οικειοποιηθεί την πολιτική εξουσία των κρατών τους. Αυτό είναι το τίμημα μιας πραγματικότητας στην οποία κανείς δεν μπορεί να αναδειωθεί. Δηλαδή, στον άλλο κόσμο των ηλεκτρονικών συναλλαγών, των ηλεκτρονικών της μετακίνησης δισεκατομμυρίων ή προϊόντων κτλ. Ή της εξυπηρέτησης παροχής υπηρεσιών χωρίς να προσκρούμε στα εθνικά σύνορα, δεν θα μπορούσε ούτε η αγορά εργασίας, ούτε τα νομισματικά θέματα, ούτε τα πολιτικά θέματα κατά προέκταση να αντιμετωπίζει σε κρατικό επίπεδο. Αυτό όμως, η ιστορική πρόσληψη, η ιστορική συνείδηση, ίσως θέλει μια-δύο γενιές ακόμη για να το αφομοιώσει. Θα έλεγα κανονιστικά, διοντολογικά, ότι το να μην υπάρχει δημοκρατική νομοποίηση είναι πάντα ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δεν μπορούμε ποτέ να μην το λαμβάνουμε υπόψη μας. Από την άλλη πλευρά, από την άποψη της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενδεχομένως, όπως λένε κάποιοι άλλοι, η πολυδημοκρατία να σημαίνει όχι ένωση. Η προσέγγιση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, είτε γίνεται από ένα ακαδημαϊκό ή ένα πολιτικό ή ένα πολίτη ακόμη, μπορεί να προσεγγιστεί από δύο διαφορετικές σκοπιές. Η μια να είναι υπεριγραφική και ερμηνευτική, δηλαδή πώς θα πού πάω, σε ένα αρχοπέδιο, προς την Γκριμνό, σε ένα φόσπαρτο πεδίο που θα κόβω λουλούδια, πρέπει να είναι ανάγνωση των πραγμάτων. Η δεύτερη προσέγγιση είναι η ιδεολογική, η ιδεολειπτική. Ότι εγώ θέλω την Ευρώπη να ενωθεί,
διάστατα πράγματα. Πρόσφατα μου λέει κάποιος, να βάλουμε μια κεντρική τράπεζα να αποφασίζει. But I would say it's no good at all for the European Central Bank to begin like that. In any case, let us expect that the baby which has been born in such a bad form can recover and become strong for the future. Με τι όρος θα αποφασίσει αυτή η κεντρική τράπεζα? Ποιος θα είναι αυτός που αποφασίζει? Μηδενίσει η εταιρεία στην κατέχεια, το δέχεσαι? Ο απλός άνθρωπος ίσως δεν αντιλαμβάνεται ότι η διεύρυνση αυτής της ευρωπαϊκής ισχύως είναι η μόνη δυνατότητα σε ευρωπαϊκή κλίμακα να χειραγωγηθούν, ή αν όχι να χειραγωγηθούν, να αντιμετωπιστούν από κοινού κάποια διεθνούς χαρακτήρα προβλήματα, και νομίζει ότι του παίρνουν την εξουσία από το πολιτικό υποκείμενο, την κυβέρνηση της χώρας του, που είχε μάθει ως τώρα ότι μπορεί να δώσει απαντήσεις. Δηλαδή όταν χάνεις λίγο την κυριαρχία σου, παράλληλα και τη δημοκρατική σου, τον έλεγχο, τον δημοκρατικό έλεγχο. Θα μπορούσε να πει κανένας ότι οι λαοί θα δεχτούν να περιοριστεί η εθνική τους κυριαρχία για να έχουν κάτι καλύτερο και μεγαλύτερο. Έλληνες και ξένοι, εργάτες ενωμένοι! Στην πραγματικότητα όμως αυτό που παίρνουν είναι μία οικονομική ένωση, η οποία ολοκληρώνεται αλλά με όρους οι οποίοι είναι καθαρά αγοραίοι και ουσιαστικά παίζουν άρματα δρεπανηφόρα του μεγάλου κεφαλαίου, χωρίς να ενδιαφέρονται για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων, των κοινωνικών δικαιωμάτων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η πλειοψηφία, είπα, δικαιούται να κυβερνά και να θέτει τους νόμους. Και τους νόμους αυτούς οφείλουν να σέβονται όλοι οι πολίτες. Όσοι διαφωνούν με αυτούς έχουν το δικαίωμα και τη δυνατότητα να γίνουν πλειοψηφία και να τους μεταβάλουν. Τίθεται το θέμα αν τα εθνικά κοινοβούλια έχουν μετατραπεί ή έχουν εκφυλιστεί σε ένα όργανο τυπικής επικύρωσης αποφάσεων ηλυμένων αλλού. Και το βιώσαμε στην Ελλάδα πολύ έντονα πριν από 10-12 χρόνια, όταν οι νεοπαγείς τότε κυβέρνηση Καραμαλή προσπάθησε να περάσει την νομοθεσία του βασικού μετόχου. Όταν ο Καραμαλής με τον Προκόπη τον Παυλόπουλο, ο Καραμαλής ο Κώστας, δείτε, με τον Προκόπη τον Παυλόπουλο ανεβαίνουν στο άσπρο άλογο μαζί, κακό για το άλογο, γιατί βαρύ το πράγμα, και θέλουν να σταματήσουν τη διαπλοκή, παραβαίνοντας κάποιους κοινωνικούς κανόνες, εντάξει, εμείς λέμε όχι, θα πάμε, γιατί έτσι πρέπει το εθνικό συμφέρον, το Σύνταγμα μας λέει αυτά τα πράγματα κτλ. Και αντιλήφθη ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο εξαιρετικά περιορίζει την κυρίαρχη βούληση, άρα την κυριαρχία του Εθνικού Κοινοβουλίου. Τότε παίρνει τηλέφωνο κάποιος στον Σουφλιά από τις Βρυξέλλες και λέει, Υπουργέ, το δικό σου το ΕΣΠΑ θα το σταματήσουν. Ο Σουφλιάς, επειδή ήταν πρακτικός άνθρωπος, μηχανικός, δεν άρχισε να ρωτάει, έχουν το δικαίωμα, με βάση ποιο άρθρο και ποια ερμηνεία και ποιο εγκύκλιο και τι θα κάνουμε, θα προσφύγουν στο δικαστήριο. Είπε, όπα, κι εγώ είμαστε. Μαζεύτε τα. Πράγματι, ναι, στον σύνθετο και ισορροπημένο κόσμο, τον οποίο ζούμε, ο οποίος διέπεται από κάποιες αρχές, αλλά και από κάποιες αγκυλώσεις και από κάποιες ιδεολειψίες, αν θέλετε, διεθνούς επίπεδου, τα εθνικά κοινοβούλια έχουν μια πολύ πιο περιορισμένη δυνατότητα κυρίαρχης παρέμβασης από ό,τι είχαν στο παρελθόν. Αλλά αυτό είναι το αντιστάθμισμα. Συμμετέχεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί πιστεύεις ότι οι λαοί πρέπει να έχουν κάτι να κερδίσουν. Πακέτα Ντελόρα, ΕΣΠΑ κτλ. Όλα αυτά δεν είχαν αυτό που λέγεται αιρεσιμότητα μπολιασμένη μέσα τους, conditionality. Όμως οι μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τέτοιοι. Η αφόρητη διοικητικότητα και διαδικαστικότητα μπροστά στην οποία τα δικά μας, που λέμε γραφειοκρατία, είναι χλωμιάζουν, είναι πάρα πολύ ελαφρά πράγματα. Εκεί είναι σκληροί μηχανισμοί. Σου επιτρέπουν πάντοτε να σταματάς ένα πρόγραμμα αν διαφωνείς με αυτόν ο οποίος υποβάλλει. Αυτή η soft conditionality υπήρχε ήδη και άρχισε να εφαρμόζεται από την αρχή της ελληνικής
περιπέτειας των μνημονίων. Μετά το 12 λεγότανε με πιο ντόμπρο τρόπο ή είσαστε conform, καλά παιδιά, ή θα μπλέξει η διαδικασία σας. Αυτό είναι στα πλαίσια του κοινωνικού κειμένου. Αυτό είναι στα πλαίσια της πρακτικής εφαρμογής του κοινωνικού κειμένου. Το ενοποιητικό εγχείρημα πάντα ήταν πολύπλοκο, γι' αυτό και φτιάχτηκαν και σε όλες τις χώρες κάποια στρώματα τα οποία ουσιαστικά έκαναν την διαμεσολάβηση. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, πριν την Ευρωζώνη ακόμα, το ήθελε. Όταν έδινε ένα κονδύλι, ένα κομμάτι πήγαινε για μελέτες. Οι μελέτες στην πραγματικότητα δεν ήταν μόνο οι μελέτες, ήταν και η διαμόρφωση ενός μιας φιλοευρωπαϊκής ελίτ, όχι πολιτικής, τεχνοκρατικής. Ήταν οι μεσολαβητές αυτοί που έφτιαχναν, ήθελες να πάρεις ένα κονδύλι, να μπεις σε ένα πρόγραμμα, σου έφτιαχναν. Αυτοί οι άνθρωποι ασκούσαν μια επιρροή στις χώρες και θεωρούσαν στις Βρυξέλλες ότι θα είναι ο παράγοντας ο οποίος θα διαμορφώνει το φιλοευρωπαϊκό, το φιλοκοινωτικό πνεύμα στις χώρες μέλη. Φοβάμαι ότι το μίσος που νιώθουν πολλοί λαοί της Ευρώπης προς την νομεκλατούρα, τη γραφειοκρατία των Βρυξελών, που θεωρείται ότι οικειοποιείται και πράγματι κάθε εξουσία, κάθε τεχνοκρατική εξουσία σε κάποιο βαθμό είναι αναπόφευκτο να αποδεσμεύεται από τους εντολείς της. Έχουμε μια, ξέρετε, αλάνθαστη δυνατότητα επιχειρήματος σε αυτό που μας τη λέει ο Αριστοτέλης, ότι που συμπυκνώνει το επιχείρημά τους ως απάντηση στο ερώτημα αν πρέπει να κυβερνούν και ποιοι κυβερνούν καλύτερα, οι ειδικοί και ολίγοι ή οι πολλοί, όλοι. Και μας λέει πολύ, διότι είναι η συμπίκνωση της σοφίας όλων. Μπορεί ο ένας να είναι κατώτερος από τον ειδικό, αλλά όλοι μαζί βγάζουν μια σοφία, γιατί είναι όλη η κοινωνία μαζί και μάλιστα που σκέφτεται με βάση το κοινό συμφέρον και όχι το λεγόμενο γενικό συμφέρον που είναι η άποψη του ειδικού. Το Μάστριχτ ήταν καθαρά οικονομική η λογική του. Και κατάλαβαν ότι αυτό το οικονομικό, το τεχνοκρατικό έπρεπε να αντισταθμιστεί με κάποια άλλα πράγματα. Τώρα, επί της ουσίας, αν εξανθρωπίστηκε, τι σημαίνει τελικά να εξανθρωπιστεί? Εγώ πιστεύω ότι η Λισαβόνα οδηγεί σε μεγαλύτερο εκδημοκρατισμό. Ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι κομμάτι, εντάξει, του κεκτημένου πια, κανονικά, δεσμευτικός, όλα αυτά. Υπάρχει μια εμβάθυνση της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ισοτιμία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, στην νομοθεσία κλπ. Ρεπούμπλικα Ελένικα. Ελληνική Δημοκρατία. Ούτε με τη Λισαβόνα. Ούτε. Ούτε. Ο χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Εντάξει, τι άλλαξε, προσέθεσε κάποια πράγματα, ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο μοιράστηκαν οι ψήφοι, για να μην υπάρχουν τα βέτο. Όλα αυτά ήταν στο πολιτικό επίπεδο διευθετήσεις. Είναι αναβαθμισμένο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν θέλουμε να το δούμε έτσι. Κάποιοι νομίζουν ότι ακόμα είναι το καφενείο της Ευρώπης, έτσι λέγαν παλιά το Συμβούλιο της Ευρώπης. Επί Χούντας, μάλιστα, η Χούντα τα λέει αυτά, ότι είναι το καφενείο της Ευρώπης. Ρελ Φοντέλ, 388 βότοι. Γερ Πέτερινγκ, 450 βότοι. Αν και το ελληνικό καφενείο είναι ένα σοφό μέρος, γιατί οι άνθρωποι μιλάνε, επικοινωνούν, τσακώνονται, έτσι. Κάνουν κεράσματα, μην πάτε να σας κεράσουν στο Κοινοβουλίο, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι όμως καφενείο υπό την έννοια του talking shop, μπλα μπλα και μόνον. Είναι και τόπος, χώρος επηρεασμού. Stop the Troika, this is the best thing you can do for Europe and for the image of Europe. Stop it now! Να σας πω ένα παράδειγμα. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με την Τρόικα, είπα σε έναν από αυτούς ότι αυτή η αιμονή σας με τις ανεξάρτητες αρχές οδηγεί στο λογικό συμπέρασμα ότι θα πρέπει να έχουμε και μία κυβέρνηση η οποία να είναι ανεξάρτητη από τον ίδιο το λαό. Και αντί να το θεωρήσει αυτό προσβολή, γιατί περί προσβολής επρόκειτο,
είπε αυτό θα σας προστάτευε από τα λάθη σας. Δηλαδή ένας τσόκλανος τρίτης κατηγορίας ουσιαστικά λέει σε κάποιον εκπρόσωπο της ελληνικής κυβέρνησης ότι δεν χρειάζεται να έχουμε εκλεγμένη κυβέρνηση. Το είπε σαν αστείο, αλλά ξέρετε αστεία με τέτοια πράγματα δεν γίνονται. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δημοκρατία στην Ευρώπη και είναι ένα ζητούμενο. Περισσότερη δημοκρατία στην Ευρώπη. Απ' την άλλη πλευρά, δεν είναι ένα επιχείρημα για να πεις φεύγω. Δηλαδή, είσαι εκεί γιατί πιστεύεις ότι κερδίζεις. Μπορεί να μην έχεις κάποια ωφέλη κλπ, αλλά πιστεύεις ότι κερδίζεις από το να είσαι εκεί. Τέλος πάντων, είναι μια εγγύηση ειρήνης, ασφάλειας και οικονομικής. Τώρα, αυτό δεν το καταλαβαίνει πια ο κόσμος. Αυτά τα λέγαμε όταν μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όταν μπήκαμε και στο ευρώ, τώρα τι να πεις, ότι είναι μια εγγύηση οικονομικής ευημερίας, όταν υπάρχει τόσος κόσμος που είναι στη φτώχεια, είναι πρόβλημα. Πολλή δημοκρατία ή πολύ μεγάλη δημοκρατική νομιμοποίηση δεν εξυπηρετεί την τρέχουσα στόχευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.